Κύριε Πρόεδρε, σε κάποια πρόπρο συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο πρώην Πρόεδρος είχε διαβάσει επιστολή της κυρίας Πρωτοβά, πολιτικού περιεχομένου, και το τονίζω αυτό, πολιτικού περιεχομένου, με θέμα την παρέτησή της από τη θέση της Αντιδημάρχου και μάλιστα Αντιδημάρχου ΑΑ, που αυτό σημαίνει, αγαπητοί φίλοι, όλοι βέβαια το ξέρουμε, ότι όταν λείπει ο κύριος Δήμαρχος, η κυρία Πρωτοπαπά είναι ο Δήμαρχος. Την οποία την είχε τοποθετήσει ο κύριος Γιούνις, έτσι. Δεν θα είχα κανένα λόγο για τη σημερινή μου παρέμβαση, εάν η κυρία Πρωτοπαπά δεν είχε αναφερθεί στο όνομά μου από το ξεκίνημα της επιστολή της, με ευτελή λόγο, αφαιρώντας μου το δημοκρατικό δικαίωμα να εκφράζω την πολιτική και μόνο λέω την πολιτική μου άποψη, όπως ορκίστηκα ως Δημοτικός Σύμβουλος. Η τοποθέτησή μου αυτή ήταν της 24ης Σεπτεμβρίου, ήταν πολιτικού περιεχομένου και αφορούσε την απόφαση της κυρίας Πρωτοπαπά, την οποία δεν διέψευσε στην ανταπάντησή της, για την κάθοδό της ως υποψηφίου δημάρχου. Ακόμα και σήμερα, από όσο γνωρίζω ασφαλέστατα, τουλάχιστον με το μισό πληθυσμό του Λουτρακίου έχει έρθει σε επαφή για να του συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιο των υποψηφίων συμβούλων. Και όμως δεν τολμά ακόμα και σήμερα να κάνει ανακοίνωση, όπως έχουν κάνει κι άλλοι συμπολίτες μας. Και εγώ ρωτώ, ποιος δεν θα είχε, όταν ακουγόταν όλο αυτό από τον Ιούνιο, ποιος συμπολίτης δεν θα είχε το εύλογο ερώτημα να πει, κυρία Πρωτοπαπά, παραιτηθείτε. Και μάλιστα είπα ότι το σεβόμαστε, κυρία Πρωτοπαπά, και σας θυμά να θέλετε να διεκδικήσετε τη Δημαρχία, αλλά με ορθόδοξο τρόπο. Εξάλλου η κυρία Πρωτοπαπά θεολόγος είναι και έπρεπε με ορθόδοξο τρόπο με κοιτάτε. Έχετε πρόβλημα με θεολογία. Στο Συμβούλιο προσέλθε η κυρία Πρωτοπαπά Μαρία. Και ξαναλέω αυτά που είπα τότε. Κυρία Πρωτοπαπά, δεν είναι ορθόδοξο να κατέχετε την έμεση θέση που σας έχει δώσει με απόφαση του ο Δήμαρχος. Και την οποία μπορεί να ανακαλέσει οποιαδήποτε στιγμή, αλλά εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι, φαίνεται το πολιτικό ήθος και η διαφορά του καθενός. Η κυρία Πρωτοπαπά, γνωρίζοντας ότι ο κύριος Γιούνις, ο Δήμαρχος, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό, προσπάθησε να πετύχει τα εξής. Πρώτον, να κατέχει την έμιστη θέση της Αντιδημάρχου. Δεύτερον, να κάνει προεκλογικό αγώνα εναντίον. Και τρίτον και κυριότερο, με την παρέτηση θα αναγκαζόταν και θα επέστρεφε στην εργασία της και έτσι μισή μέρα του προεκλογικού αγώνα θα ήταν χαμένη. Μετά από ένα συμβούλιο έκανε τοποθέτηση ο συνάδελφος κύριος Ρωμαγιώτης και διαφωνώ εν μέρη με την τοποθέτησή του ότι η επιστολή αυτή δεν ήταν γραμμένη από την κυρία Πρωτοπαπά. Η επιστολή ήταν γραμμένη από την κυρία Πρωτοπαπά, αλλά την είχε δώσει στον καθέξιν επαγγελματία λιβελογράφο ρηπογράφο για ρετουσάρισμα, ο οποίος πρόσθεσε και τη λέξη κλακαδόρο, την οποία μέχρι τότε η κυρία Πρωτοπαπά ενδεχόμενα να μην την γνώριζε το νόημά της. Δυστυχώς όμως για αυτήν,
Το δέχτηκε. Ο μοναδικός αγαπητή συνάδελφη και κυρία πρωτοπαπά που δεν συμμετέχω σε δημόσιες εκδηλώσεις τουλάχιστον την τελευταία 15ετία είμαι εγώ. Ακριβώς το αντίθετο από σας, όπου η λαϊκή παροιμία λέει όπου γάμος και χαρά και αν αλλάξουμε το όνομα σας ταυτοποιεί απόλυτα. Και μάλιστα αλλάζονται από ξένοι αγαπητοί συνάδελφοι τι σημαίνει αυτό. Ότι παρευρίσκομαι σε δημόσιες εκδηλώσεις και με χειροκροτήματα και με φωνές επιδοκιμάζω τον ομιλούντα ή εν πάση περιπτώσει το θέμα της εκδήλωσης. Μα καλά δεν είδατε λίγο στο ίντερνετ να ψάξετε οι συνάδελφοί σας, οι συνειδητοί σας τώρα, εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο με μένα και το αποδεχτήκατε αυτό και το στείλατε εδώ να το διαβάσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Και θα τελειώσω κύριε Πρόεδρε, στο αμέσως επόμενο συμβούλιο, γιατί λείπαν και οι δύο, έρχεται ο κύριος Γεωργίου, ο συνάδελφος, να κάνει τοποθέτηση και να καλέσει εμένα να ζητήσω συγγνώμη χρησιμοποιώντας μία φράση από ένα ελληνικό έργο του 1964, το οποίο σίγουρα ούτε έχει δει, ούτε ξέρει, το Λόλα. Απλώς ακούγεται η φράση «Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη», χωρίς να ξέρει πού αναφερόταν και πώς. Αυτό επειδή άφηνε, έτσι όπως το είπε, πολλές υπόνοιες για μένα, είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Αγαπητοί συνάδελφοι, στα τόσα χρόνια που έχω ασχοληθεί με τα κοινά, ουδέποτε υπήρξα σε έμιστη θέση. Εν αντιθέση με τον συνάδελφο, ο οποίος 20-25 δεν ξέρω πόσα χρόνια, είναι έμιστος του Δήμου Λουτρακίου. Και μάλιστα μετά την παύση που έγινε την πρόσφατη από τον Δήμαρχο, σε δημόσιο χώρο ενώπιον 10 μαρτύρων, είχε πει ότι εγώ υπηρεσίες στο Δήμο χωρίς αμοιβή δεν προσφέρω. Και έρχεται να πει για μένα που δεν έχω πάρει ούτε μία δραγμή. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Το 2007-2006 όταν εκλεγήκαμε με τον Δήμαρχο τον κύριο Γκιόνι και μας κάλεσε πριν αναλάβει για να κάνουμε μία συνάντηση, αφού είπαμε αυτά που είπαμε, λέει ότι θα συναντηθώ κατηδίαν με όλους όσον αφορά για τις θέσεις. Πρώτος πετάγμα, και του λέω με εμένα δεν κάνει συνάντηση, δεν ενδιαφέρομαι για έμιση θέση, και προς τιμή τους άλλοι δύο, ο αείμνηστος ο Μιχάλης Δρίτσας και ο Νίκος Λόης. Και έρχεται ο κύριος Γεωργίου που τόσα χρόνια είναι έμιστος του Δήμου και να πει είναι πολλά τα λεφτά για μένα και να μου ζητήσει να πω συγγνώμη για μια πολιτική άποψη που εξέφρασα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Θημή. Υπάρχει άλλο συνάδελφο.